Τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο επέμβασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αντικουβανική μαφία, αλλά και δυνάμεις που δρούν στο εσωτερικό της Κούβας με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Εκτίθενται όσοι επιχειρώντας να διωγγώσουν τις διαδηλώσεις, επιστρατεύουν φωτογραφίες από κινητοποιήσεις στην Αίγυπτο ή ακόμα και από φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κούβα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηρικτές της υποκριτικά ανησυχούν για τις ελλείψεις αγαθών και την πανδημία στην Κούβα, όταν όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του δικού τους εγκληματικού εμπάργο που επιβάλλεται για δεκαετίες, επίσης των 242 μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ και διατηρεί η σημερινή κυβέρνηση Biden, η οποία μάλιστα διαψεύδει όσους μιλούσαν περί προοδευτικής στροφής των Ηνωμένων Πολιτειών με την εκλογή Biden. Μέσα στις συνθήκες πανδημίας και απάνθρωπου αποκλεισμού από προμήθειες ιατρικού υλικού, η Κούβα δίνει τη μάχη για προστασία της υγείας του λαού της. Προχώρησε στην παραγωγή 5 εμβολίων και έστειλε γιατρούς ως έμπρακτη αλληλεγγύη σε άλλες χώρες. Τα πολυφορεμένα λοιπόν προσχήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υποκριτικές ανησυχίες για το δικαίωμα στη διαδήλωση όσων στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύουν τις διαδηλώσεις και τις απεργίες, κοπιάρονται σήμερα στην περίπτωση της Κούβας με στόχο μία ακόμα υπεριαλιστική επέμβαση, αλλά θα πέσουν στο κενό. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με τον κουβανικό λαό, την κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας στην πάλη του κουβανικού λαού να υπερασπιστεί το δρόμο που έχει επιλέξει και τις κατακτήσεις επανάστασής του.